Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο όργανο, το Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε σήμερα την πρώτη του συνεδρίαση. Έχει άτυπο χαρακτήρα, αλλά στην ουσία επιτελεί ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας. Στη σημερινή συνεδρίαση προέδρεψε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με θέματα οργάνωσης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση και πάλι στα οικονομικά. Στο Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Τζανίτ Τζανετάκης και Αθανάσιος Κανελόπουλος και οι υπουργοί Προεδρίας Μιλτιάδης Εύερτ, Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς, Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Σουφλιάς, Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς, Εθνικής Αμήνης Γιάννης Βαρβιτσιώτης και Εσωτερικών Σωτήρης Κούβελας. Βλέπουμε εδώ και τον κύριο Τσαλδάρη, αλλά θα σας πούμε αμέσως η παρουσία του που οφείλεται παρακάτω. Το Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή και εκτός από τα τακτικά μέλη του θα παίρνουν μέρος κατά περίπτωση και οι αρμόδιοι υπουργοί. Σήμερα στη συνεδρία ήταν παρόν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Στέφανος Μάνος, επειδή βεβαίως συζητήθηκαν και θέματα της αρμοδιότητάς του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι τα άλλα θεσμοθετημένα κυβερνητικά όργανα, όπως το ΚΙΣΕ και το ΚΙΣΙΜ, διατηρούνται και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει δύο φορές το μήνα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα αντέδρασε στη συμμετοχή του κ. Τσαλδάρη στο Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο, επειδή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, πρέπει να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο συνολικά ως πρόεδρος της Βουλής και δεν είναι δυνατόν να μετέχει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο. Αργά το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πολίδωρας, διευκρίνησε ότι ο κ. Τσαλδάρης πήγε στο Μικρό Υπουργικό Συμβούλιο για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα μέλη του σχετικά με τις ημερομηνίες των εργασιών της Βουλής και σε καμιά περίπτωση η παρουσία του δεν είχε την έννοια της συμμετοχής του σε κυβερνητικό όργανο, γιατί και ο πρόεδρος της Βουλής αλλά και η κυβέρνηση σέβονται τη συνταγματική τάξη και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνεργάστηκε απόψε στο πολιτικό του γραφείο με τον καθηγητή Άγγελο Αγγελόπουλο. Οι υπουργοί του οικονομικού κύκλου συνεδρίασαν υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιώργου Σούπια και ασχολήθηκαν με τη σημερινή οικονομική κατάσταση και τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Δεν θα ανακοινωθούν τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό δήλωσε σήμερα στους πολιτικούς συντάκτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το βλέπουμε εδώ στο κέντρο. Τα πρώτα μέτρα της νέας κυβέρνησης θα αφορούν την οικονομία, τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας και τον κρατικό μηχανισμό. Θα προηγηθεί βέβαια η συγκρότηση της νέας Βουλής σε σώμα. Το προσεχές Σάββατο, 21 Απριλίου, θα συνεδριάσει νέα Βουλή και θα γίνει η ορκομοσία των βουλευτών. Στις 22 και 23 Απριλίου θα εκλεγεί το Προεδρείο της Βουλής και στις 24, 25 και 26 θα γίνει η ανάγνωση και η συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Στις 30 Απριλίου θα γίνει στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν χρειαστεί και δεύτερη, αυτή θα γίνει στις 6 Μαΐου. Στις 27 και 28 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 6ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στο Δουβλίνο. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Ζακ Ντελόρ. Στο συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών George Bush στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τονίζεται η συμμαχία των δύο χωρών και υπογραμμίζεται η επιθυμία για τη στενή συνεργασία των δύο κυβερνήσεων. Αρνητικό είναι το πνεύμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κινήματος Ανδρέας Παπανδρέου. Διευκρίνησε επίσης ότι θα αναμείνει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για να εκφράσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ πάνω στα κυβερνητικά μέτρα. Ο κ. Παπανδρέου είπε επίσης πως εντύπωσή του είναι ότι από την κυβερνητική πλευρά συνεχίζεται η κινδυνολογία που έχει σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για ορισμένα σκληρά, όπως είπε, μέτρα. Συνεδρίασαν σήμερα το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το εκτελεστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστεράς και ασχολήθηκαν με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αύριο θα συνέλθει η εκτελεστική γραμματεία του συνασπισμού και θα ασχοληθεί με το πρόσωπο του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν διατρέχουν ευτυχώς κίνδυνο ο πιλότος και οι τρεις επιβάτες του μονοκινητήριου ιδιωτικού αεροσκάφους που έπεσε στον Πάρνωνα στη Λακωνία.
Ο σκηνοθέτης Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος, που ήταν και ο σοβαρότερα τραυματισμένος, υποβλήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το βλέπουμε εδώ σε εγχείρηση στο ΚΑΤ. Επανέρχεται από αύριο ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό. Επίσης αύριο είναι η τελευταία μέρα για το δώρο του Πάσχα στους οδηγούς των ταξί. Στην απόψινή διεθνή επικαιρότητα κυριαρχούν η μεγάλη επιδείνωση της σοβιετολιθουανικής διάνεξης, αλλά και τα άλλα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σοβιετική ηγεσία. Περισσότερα από τον Γιάννη Συνοδεινό. Κλιμακώνεται επικίνδυνα από το μεσημέρι η κρίση στις σχέσεις της Μόσχας με τη Λιθουανία, καθώς θα διακοπεί η παροχή πετρελαίου και φυσικού αερίου από αύριο. Την είδηση την έδωσε η ίδια η Λιθουανή Πρωθυπουργός Καζιμιέρα Προύνσκενε σε απόψινή συνέντευξη τύπου στο Βίλνιους. Προηγουμένως, η Σοβιετική Κρατική Εταιρεία Φυσικού Αερίου είχε αναγγείλει τη διακοπή με τηλεγράφημα στους Λιθουανούς. Στο μεταξύ, το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας συνεδριάζει για να καθορίσει τη στάση του και οι αρχές της χώρας επαναλαμβάνουν την πρότασή τους για διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τις εξελίξεις και υπενήχθηκε ότι θα υιοθετήσει κυρώσεις κατά της Μόσχας σε περίπτωση που γίνουν πράξη ως απειλή. Το Σοβιετικό Κοινοβούλιο, που συνεδρίαζε από το πρωί, ανέβαλε για αύριο τη λήψη απόφασης για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των ανακριτών Γκλιντιάν και Ιβανόφ, που κατηγορούνται από τη συντηρητική πλειοψηφία της Βουλής ότι χρησιμοποίησαν ανορθόδοξες μεθόδους στις έρευνές τους για τη διαφθορά ανώτατων αξιωματούχων. Υπέρ των δύο ανακριτών τάχθηκαν όλοι οι ριζοσπάστες βουλευτές. Την ίδια ώρα, έξω από το Κρεμλίνο διαδήλωναν 10.000 Μοσχοβίτες με συνθήματα κατά της γραφειοκρατίας και υπέρ των δύο ανακριτών που έχουν αποκτήσει φήμη σύγχρονων ρομπέντο δασών. Ανάλογη μεγάλη διαδήλωση έγινε και στο Λένιγκραντ, από όπου και τα σημειότυπα παρακολουθούμε. Για τον ίδιο λόγο έκαναν σήμερα στο Λένιγκραντ απεργία διαμαρτυρίας οι εργαζόμενοι σε 30 εργοστάσια. Στην Νικαράγουα, ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα προειδοποίησε ότι αν οι αντάρτες κόντρας συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, ο εφήλιος πόλεμος δεν θα σταματήσει. Ο κύριος Ορτέγκα άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να καθυστερήσει και η ορκομοσία της Βιολέτα Τσαμόρο, νικήτρια των εκλογών, που είναι προγραμματισμένη για τις 25 Απριλίου, αν οι κόντρας δεν καταθέσουν τα όπλα. Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush, που επικρίνεται ευρυμύτατα για τη αδιαφορία για το περιβάλλον, δήλωσε πως το πρόβλημα της αυξανόμενης θερμότητας στον πλανήτη μας εξαρτάται άμεσα από την οικονομία. Ο κ. Bush υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο αξιωματούχους που μετέχουν στη διάσκεψη για τη θερμότητα στον πλανήτη μας. Επιστήμονες προβλέπουν ότι αν δεν πάρθουν επίγοντα μέτρα για να σταματήσει η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, η θερμοκρασία στον πλανήτη μας θα αυξηθεί ως 4,5 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 60 χρόνια και θα προκληθούν έτσι πλημμύρες, ξηρασίες και κοινωνική αναταραχή. Στο Πλόβδιβ της Βουλγαρίας, στη γνωστή Φιλιππούπολη, οι κάτοικοι έκαναν διαδήλωση για τη λειτουργία μεταλλουργικού εργοστασίου. Σύμφωνα με την άποψη των κατοίκων, αυτό το εργοστάσιο μολύνει το περιβάλλον. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να μπουν μέσα στο εργοστάσιο και κατέστρεψαν πολλά μηχανήματα. Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν τη Βήρητο. Αυτή τη φορά μάχονται μουσουλμανικές παρατάξεις. Οι συγκρούσεις άρσαν τα χαράματα. Λίγο αργότερα πήραν μέρος και οι δυνάμεις της Συρίας που υποστηρίζουν την οργάνωση Αμάλ. Σήμερα η χριστιανική Ανατολική Βηρητός ήταν σχετικά ήρεμη. Στο Παρίσι, εξόριστοι Κινέζοι αντικαθεστωτικοί δήλωσαν σήμερα πως το καθεστώς του Πεκίνου θα χρησιμοποιήσει και πάλι τη βία εναντίον πλοίου πάνω στο οποίο έχει εγκατασταθεί ραδιοφωνικός σταθμός και μεταδίδει προγράμματα υπέρ της δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, συναυλίες ροκ μουσικής οργανώνται στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και σε 4 άλλες πόλεις στις 3 Ιουνίου για την επέτειο της καταστολής των διαδηλώσεων για τη δημοκρατία στο Πεκίνο. Στο Λονδίνο, ο μαύρος εθνικής της ηγέτης Νέλσον Μαντέλα έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει τις πιέσεις στην κυβέρνηση μειοψηφίας των Λευκών της Νότιας Αφρικής για να την υποχρεώσει να εγκαταλείψει την πολιτική των φυλετικών διακρίσεων. Ο Μαντέλα αποθεώθηκε από 70.000 άτομα στο στάδιο Γουέμπλι της Αγγλικής Πρωτεύουσας στη διάρκεια της συναυλίας ροκ μουσικής που κράτησε 5 ώρες. Για σήμερα Τετάρτη θα έχουμε σε όλη τη χώρα στην αρχή λίγες νεφώσεις που προοδευτικά στη Δυτική Ελλάδα θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Δυτική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κοιμαθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 8 μέχρι 18 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια πυρωτικά από 8 μέχρι 22 και στην νησιωτική χώρα από 10 μέχρι 21 βαθμούς. Όσον αφορά τους ανέμους, θα έχουμε στην αρχή βορειοδυτικούς ανέμους το Ιόνιο 5 μποφόρ, που αργότερα θα γυρίσουν σε νότιο-δυτικούς με την ένταση, ενώ στο Αιγαίο θα έχουμε συνέχεια νότιο-δυτικούς μέτριους 5 μποφόρ. Η ομάδα μπάσκετ του Άρη για τρίτη συνέχεια χρονιά θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό του κυπέλλου προαλλητρών ομάδων στο μπάσκετ. Θα αντιμετωπίσει τη Λιμόζο. Στους δύο σημερινούς ημιτελικούς, ο Άρης έχασε από την Μπαρτσελώνα με 104-83
και η Λιμόζ έχασε από την Ιουγκοπλάστικα με 101-83. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ μεγάλος τελικός Μπαρτσελόνα Ιουγκοπλάστικα, ζωντανή μετάδοση από το δεύτερο κανάλι, και σε 7.30 το βράδυ ο μικρός τελικός, ο Άρης αντιμέτωπος της Λιμόζ, ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι. Πρώτο σκόρερ για τον Άρη στον σημερινό ημιτελικό ο Νίκος Γκάλης που σημείωσε 26 πόντους, καλύτερος παίκτης και πρώτο σκόρερ για την ισπανική ομάδα ο Σαν Επιφάνιο που σημείωσε 24 πόντους. Από τον χώρο του μπάσκετ και από τη Σαραγώσα στα δικά μας στην εσωτερική κίνηση. Αύριο έχουμε τους πρώτους αγώνες προημιτελικής φάσης του κυπέλλου επαγγελματιών ομάδων γνωστού σαν League Cup στους Έλληνες φιλάθλους. ΑΕΚ Άρης, Ολυμπιακός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Απόλλων Αθηνών, Λεβαδιακός Ολυμπιακός Βόλου, για να ξεχωρίσουν οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη θα γίνει με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Έχουμε όμως αγώνες και στην Ευρώπη. Bayern Milan, Benfica, Marseille, το πρώτο παιχνίδι ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι, το δεύτερο μετάδοση από το δεύτερο κανάλι στο κύπελο των Αλτριών, στο κύπελο κυπελούχων Σαμπτόρια Μονακό Δυναμό Βουκουρεστή ο Άντερλεκτ, και στο κύπελο UEFA